Και καιρό το έχετε κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς. Όπου γνωρίζατε εκ των προτέρων, όταν είσαστε υποψήφιος, όταν θέσατε υποψηφιότητα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, είχατε συμφωνήσει και εσείς, αν δεν κάνω λάθος τότε, δεν είχατε μειοψηφίσει όταν κάνατε τα συνεδριά σας, για τη θέση σας για το θέμα των Σκοπίων. Τι σας έκανε να αλλάξετε και να μένουν σκιές ότι να, ο Παπαχριστόπουλος κάτι πήρε για να αλλάξει τη στάση του? Θα σας στείλω καταρχήν με mail, κύριε Παπαδάκη, ένα άρθρο που έχω γράψει πάνω από 2 δεκαετίες, το ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρότεινε σύνθετη ονομασία και οι μόνοι που τον στήριζαν δεν ήταν ούτε το κόμμα του ούτε κανένας άλλος. Ήταν ο Λεωνίδας ο Κύρκος και ο Μακαρίτης ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης και ένας νεαρός συνδικαλιστής στον Ευαγγελισμό με άρθρο του στην Ελευθερωτυπία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ψάξτε τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στις 8 Φεβρουαρίου του 2015. Με σαφήνεια γράφουνε Πρωθυπουργός προγραμματικές δηλώσεις ότι σύνθετη ονομασία για το κράτος αυτό με την αυτή του ΟΗΕ κλπ. Δηλαδή, όντως τότε είχαν ψηφιστεί και από τις οποίες ψηφίσαμε όλοι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Αυτά σε ό,τι αφορά την ασυνέπεια. Και δεύτερον, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάζεται, και καλά έκανε τότε, γιατί δεν υπήρχε άλλο κόμμα, κάνει ένα θόρυβο που δεν ξέρω αν οφείλεται σε μένα ή σε εσάς. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργαζόταν με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, σαφώς και δεν συμφωνούσαν σε όλα. Και όταν ο Καμένος εμένα μου έπεσε θέλω στις λίστες μου, γιατί όπως και τα μεγάλα κόμματα για να μπεις, πρέπει να σε ελέγχουνε. Το λέω εφταρσός και ευθέως. Το τι έγινε με το Μακαρίτη, το Ράλι και λοιπά στο πρώτο δικείο τα ξέρετε, χρειάζεται να τα ξαναπώ. Και πράγματι και μάθησε και μπήκα στη Βουλή. Του είπα ένα πράγμα, κοίτα το βιογραφικό μου. Μου λέει, όχι μόνο σε θέλω 10 φορές. Τελειώνω με αυτή την ιστορία και θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ την έδρα μου δεν άλλαξα ακόμα, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι τέλους και θα την παραδώσω τη στιγμή που θα ψηφίσω τη συνθήκη των Πρεσπών. Έστω και αν ο κύριος Κάμενος δεν θα σας τη ζητήσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μου την έχει ζητήσει προς τιμήν του, δεν μου την έχει ζητήσει κανείς, σας το λέω εγώ ευθέως. Είναι θέμα ηθικής τάξης δικό μου και κανενός αλλού. Βέβαια, είπε ο κύριος Καμένος ότι καλό θα ήταν, είπε ότι όντως δεν σας ζήτησε, όντως δεν σας διαγράφει, γιατί ήταν γνωστές οι θέσεις σας, αλλά καλό θα ήταν την έδρα να την παραδώσετε πριν ψηφίσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών και πριν δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Έχω πει ότι πάνω από τις κομματικές γραμμές είναι το εθνικό συμφέρον, κύριε Παπαδάκη, και δεν βάζω ποτέ καμία κομματική γραμμή πάνω από το καλό της χώρας, γιατί είναι μια ιστορική συμφωνία. Αυτά δεν τα έχω πει τώρα, τα έχω πει εδώ και 8,5 μήνες. Όντως. Με τον πιο επίσημο τρόπο. Όντως. Στην εκτελεστική, στο εκτελεστικό μου γραφείο ρωτήσατε, και στην κοινοβουλευτική μου ομάδα. Βέβαια, ρωτάνε εδώ. Τους ψηφοφόρους σας, κύριε Παπαχριστόπουλε, που σας δώσαν την έδρα. Δεν σας την έχετε στο κόμμα. Είμαι ο Πατσίκας ο Μιχάλης. Ρωτήστε τους ψηφοφόρους σας. Τους ρωτήσατε άραγε, εγκρίνουν να την ψηφίσετε τη συνθήκη των Πρεσπών? Κύριε Παπαδάκη, δεν έχω, αν έχετε καλοσύνη, δεν θέλω διάλογο με, σέβομαι όλους τους καλεσμένους σας. Είναι σαφέστατη η γραμμή μου, ξαναλέω, είναι πιο σαφής δεν γίνεται και σας λέω τις κινήσεις μου και τις πράξεις. Εμένα τα μεγάλα λόγια δεν μου αρέσουν. Κάτι τελευταίο, απλά, κύριε Παπαξόπουλο, κάτι τελευταίο. Επειδή ακούγονται πολλά, εγώ θα το ρωτήσω ευθέως. Ναι. Ο Παπαχριστόπουλος όντως έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτές τις απόψεις. Δεν τις άλλαξε τελευταία στιγμή. Όντως έτσι είναι. Εσείς τα λέτε εδώ και πολλούς μήνες. Όμως, μήπως υπήρξε συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ ότι εφόσον έχεις, Θανάση μου, αυτές τις απόψεις, εμείς θα σε έχουμε στις ερχόμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είσαστε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαχριστόπουλε? Απαντώ, κύριε Παπαδάκη. Όταν παραδώσεις την έδρα σου, είσαι απλός πολίτης. Την έχεις δώσει την έδρα πίσω με το κόμμα που την πήρες και σωστά κάνεις. Και άρα είσαι διαθέσιμος άρα όλα. Με ανοιχτότητα απλά ελληνικά, ένας απλός πολίτης, κύριε Παπαδάκη, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει μετά. Πόσο πιο απλά να το πω. Είσαστε ξεκάθαρος. Εγώ, αγαπητέ κύριε Παπαχριστόπουλε, αγαπητέ Θανάση, γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια, έχω την αίσθηση ότι θα είσαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές. Γι' αυτό που το κ. Δημητρόπουλος στηρίζει κυβέρνηση. Δεν λέω τίποτα καθαρά. Αφήστε τις ερμηνείες. Να έρθει η ώρα και να με δείτε. Μάλιστα. Απλά θέλω να πω κάτι, γιατί ακούω διάφορες κακίες τις τελευταίες μέρες. Και θέλω να θυμίσω
ότι δεν είχα ούτε ιατρείο στον Ευαγγελισμό. Έχω δει πάνω από 300.000 ανθρώπους. Αν βγει ένας και σας πει ότι του πήρα ποτέ μία δραχμή, έχω γυρίσει στο μισό πλανήτη με επικίνδυνες ανθρωπιστικές αποστολές. Στο Πολυτεχνείο ήμουν 30 μέτρα πίσω από τον Κώστα τον Λαλιώτη. Στα γεγονότα της νομικής έχω πάει πολύ ξύλο. Μάλιστα. Και θέλω να πω το εξής. Γιατί εγώ ήμουν διευθυντής στον Ευαγγελισμό. Δεν κακίζω κανένα συνάδελφο, κανένα με το χρήμα. Έχω πάρει διαζύγιο εδώ και πολλές δεκαετίες. Η φορολογική μου δήλωση είναι φεϊβολάν, κύριε Παπαδάκη, ένα πλήθυνο σπίτι στο χωριό και ένα λιόμενο γιατί έπεσε στους σεισμούς το 81 και ένα διαμέρισμα στη Κυψέλη 50 τετραγωνικών που πληρώνω δάνειο στο παρακαταθήκον. Την κάνω φεϊβολάν αυτή τη δήλωση. Όποιος μου βρει κάτι άλλο, του δίνω το δικαίωμα να με ψέξει. Αυτά για να τελειώνουμε. Κύριε Παπαχριστόπουλο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάντως, αυτό που λέει ο κύριος Παπαχριστόπουλος μπορεί να είναι συνεπές αυτό που λέει ότι από την πρώτη στιγμή ήταν. Όντως. Όμως.